αγοράζει η Τουρκία 50 Sukhoi 25. Έτσι φαίνεται από δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Avia Pro. Αλλά η Άγκυρα τα αγοράζει από την Γεωργία και όχι από τη Μόσχα. Από ό,τι φαίνεται, ο Ερντογάν έχει δεθεί για τα καλά στο ρωσικό βαγόνι και βγάζει την Τουρκία εκτός ΝΑΤΟ. Μετά τους S-400 και την αποπομπή της Τουρκίας από το πρόγραμμα και την προμήθεια των F-35, η Τουρκία στρέφεται στην ρώσικη αγορά και εκβιάζει τις ΗΠΑ με αγορά Sukhoi 35 και 57. Πριν λίγο καιρό, απέφθινε ενδιαφέρον για αγορά F-16 Viper και αναβάθμιση του στόλου της στο ίδιο επίπεδο, αλλά μέχρι στιγμής τρώνε πόρτα. Για ποιο λόγο όμως η Τουρκία προμηθεύεται τόσο πολλά αεροσκάφη? Πρώτον, για τις επιχειρήσεις της στην Συρία, αλλά δεν αποκλείεται να τα χρησιμοποιήσει μελλοντικά και αλλού, όπως σε μια επικείμενη επίθεση στην χώρα μας. Δεύτερον, θέλει να δεθεί για τα καλά στο ρωσικό βαγόνι, ώστε να γίνει μέρος της ρώσικης βιομηχανίας με αγορά ανταλλακτικών για αυτά τα αεροσκάφη. Σε συνδυασμό με την υπογραφή αμυντικής συμφωνίας Ελλάδος και ΗΠΑ, με τις ΗΠΑ να ρίχνουν χρήμα για την επέκταση βάσεων στον αλλατικό χώρο, είναι πλέον προφανές ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει κερδίσει κατά κράτος τον Ερντογάν και ο ρόλος της Τουρκίας αντικαθιστάται από την Ελλάδα. Βέβαια, εάν ολοκληρωθεί η αγορά των Sukhoi 25 και αυτά τα αεροπλάνα επιχειρήσουν στο Αιγαίο, σε μια περίπτωση θερμού επεισοδίου θα έχει πολύ ενδιαφέρον να βλέπουμε τα Sukhoi 25 να πέφτουν σαν μύγες κυνηγημένα από τα Rafale και τα F-16. Εάν σας άρεσε το βίντεο και οι πληροφορίες του, απλά πατήστε εγγραφή στο κανάλι και κοινοποιήστε το βίντεο σε φίλους και φίλες. Σας ευχαριστώ πολύ.